Δεν έπεσε. Όχι σε σχέση με τις πρώτες και σε σχέση με τέσσερις φορές να γίνει η διαδικασία. Δεν θα βγείτε. Άρα βεβαίως είναι η πρώτη διαδικασία. Ναι. Αν αυτό ενεργοποιεί σενάρια, είναι κάτι που δεν το ξέρω. Εσείς σενάρια. Σενάρια σε σχέση με τις δεύτερες και την τρίτη. Αυτό πολιτικές πρωτοβουλίες. Πολιτικές πρωτοβουλίες, παρασκήνιο κτλ. Μπαίνει σε οποιαδήποτε συζήτηση. Όχι, όχι. Καμία. Εδώ λέω το εξής, ότι με βάση το χθεσινό αποτέλεσμα, το οποίο έδειξε ότι όλη η προσπάθεια εκφοβισμού και της κοινωνίας, κινδυνολογίας κτλ. Δεν πέρασε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και μια κοινωνική πραγματικότητα, κοινωνική πραγματικότητα η οποία πιέζει και τους βουλευτές, έτσι δεν είναι? Προφανώς. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ λέω ότι υπάρχουν δύο ζητήματα πια. Το ένα ζήτημα ότι κάποιος αν αλλάξει την ψήφο του πρέπει να το εξηγήσει. Εντάξει. Πρέπει να το εξηγήσει. Μην αγχώνεστε με αυτό, κανένα γιατί δίνετε τεράστιο άγχος και φόβο. Αφήστε κανένα να ψηφίσουν άγχος. Κατά συνείδηση οι βουλευτές. Κατά συνείδηση και όλα αυτά που συνήθως λέγονται. Εσείς δεν θεωρείτε ότι κάποιος όταν αλλάζει την ψήφο του πρέπει να την εξηγήσει? Όπως και θα έλεγα, χωρίς να το εξηγήσουν, οι πέντε βουλευτές που ψήφισαν υπέρ του κυρίου Δήμα, έστω και στο πλαίσιο της ουδετερότητας την οποία κρατάνε, δηλαδή της αναντιστοιχίας εκλογής Προέδρου με πολιτική κατάσταση, ναι, θα πρέπει να εξηγήσουν ποια είναι η θέση τους σε σχέση με τα 19 προαπαιτούμενα, σε σχέση με το ότι έχει συμφωνήσει ήδη η κυβέρνηση με την Τρόικα. Μα έχει συμφωνήσει τα πήγαινα μέσα αυτή την κατάσταση. Όχι, το έχει συμφωνήσει. Δεν έχει συμφωνήσει. Το έχει συμφωνήσει, γιατί η συμφωνία περιέχεται πάνω σε δύο κείμενα και το ξέρετε. Δηλαδή, σε αυτό που έστειλε. Ναι, δεν έχουν πέσει υπογραφές. Αν λέτε αυτό, συμφωνώ. Γι' αυτό πήρε δύο μήνες παράταση. Αλλά έστειλε ο Υπουργός Οικονομικών και μάλιστα σε αγγλικό για κείμενο. Το mail, λέτε. Δεν είναι mail, είναι συγκεκριμένη πρόταση. Πάνω στην οποία, αν θέλετε, ενημερώθηκε και η Κομισιόν. Αν αυτό είναι μια προσωπική πρωτοβουλία του κυρίου Χαρδούβελη, θα πρέπει να το πούμε. Αλλά δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι είναι. Δεν πιστεύω. Εκεί περιέχονται μια σειρά μέτρα. Μέτρα, ναι. Και λέω ότι οι πέντε θα πρέπει να το πούνε. Να πούνε συμφωνούν με αυτά ή δεν συμφωνούν. Σας λέω και άσχετα με την ψήφο τους στην. Εδώ τώρα. Συνδέονται δηλαδή αυτά τα δύο, κατά τη γνώμη σας? Εμείς πάντοτε τα συνδέουμε. Και αυτή είναι η διαδικασία. Εγώ άκουσα και τον Πρωθυπουργό χθες να λέει ότι η ψήφος για τον πρώτο δεν σημαίνει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Ναι, ναι, ναι. Και στην κυβερνητική πολιτική. Είναι μια κορυφαία θεσμική διαδικασία. Αυτό τότε δεν θα είχε κανένα νόημα να συνδεθεί με την κινδυνολογία. Δεν θα είχε κανένα νόημα άμα δεν συνδέεται. Να συνδέεται τότε με την πιθανότητα η Ελλάδα να καταστραφεί, οι 7 πληγές του Φαραώ να ανοίξουν κτλ. Αυτό κάνει εκτίμηση, κύριε Βίτσα. Ναι, εσείς λέτε ότι θα είναι ο παράδεισος αύριο με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση λέει ότι θα καταστραφούμε. Άλλο είναι η εκτίμηση και άλλο είναι, αν θέλετε, η σχέση με την συγκεκριμένη εκλογή. Ναι. Όλα αυτά δεν θα γινόντουσαν αν δεν υπήρχε η σχέση. Δεν ανεβάζεται όμως. Δεν διαμορφώνεται και ένα περιβάλλον πολύ θετικότερο για την κυβέρνηση, άμα λέτε αυτά. Γιατί είναι σαν τους λέτε. Ότι αν βγάλετε πρόεδρο της Δημοκρατίας ή ακόμα και αν δεν βγάλετε πρόεδρο της Δημοκρατίας, η κυβερνητική πλειοψηφία δεν είναι 155 και μάλιστα που έτριζαν κιόλας γιατί είχε και μερικούς οι οποίοι διαφωνούσαν. Όχι, εγώ λέω να πάρει ο καθένας. Αλλά είναι 180. Εγώ λέω να πάρει ο καθένας, μα δεν καταλαβαίνετε. Και εσείς όλοι, αντί ας πούμε, ξέρω εγώ, να έρθει αυτή η πρόταση της κυβέρνησης στη Βουλή και να δούμε ποιοι θα την ψηφίσουν και ποιοι δεν θα την ψηφίσουν. Σαφές πολιτικά, ναι. Τότε διαμορφώνεται μια διαδικασία επί της πρότασης. Επί της πρότασης, δηλαδή επί της συμφωνίας με την Τρόικα, μέσω του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εσείς γιατί δεν μπαίνετε, να το ρωτήσω. Εμείς λοιπόν λέμε. Εσείς γιατί δεν μπαίνετε σε μια συζήτηση που θα μπορούσατε να καθορίσετε κιόλας, εάν μπαίνατε, λέει μια σκέψη, ας πούμε. Να καθορίσετε και λίγο τα πράγματα. Αφού θα συμμετείχατε σε μια ομάδα, στο πολιτικό πλαίσιο το που προτείνετε, σε μια ομάδα που θα διαπραγματεύονταν με την Τρόικα, θα μπορούσατε να αποκλείεστε με βάση τη δική σας πολιτική. Αυτό λέω. Να μπείτε σε μια συζήτηση για το πολιτικό πλαίσιο. Γι' αυτό λέω. Να μπείτε σε μια συζήτηση για το πολιτικό πλαίσιο. Εγώ συνήθως λέω το εξής πράγμα. Δεν έχω τίποτα με τους δύο κυρίους. Έτσι δεν είναι προσωπικό, είναι πολιτικό το θέμα. Υπάρχει από μια μεριά ένα πλαίσιο εντός του μνημονίου, εντός της πολιτικής λιτότητας, ας το ονομάσω με άλλο τρόπο, που γίνεται ακόμα βαθύτερο με βάση τις συμφωνίες που πάει να κλείσει η Τρόικα με την κυβέρνηση. Εμείς 5 χρόνια τώρα λέμε ότι είναι όχι απλώς η λάθος συνταγή, είναι η καταστροφική για την κοινωνία συνταγή. Το αποδεικνύουμε και είναι η καταστροφική
και σε σχέση και αν θέλετε με το τι επιδιώκει. Αυτό, αν φτάνει το χρέος 175%. Το θέμα είναι τι απάντηση θα έχετε, κύριε. Η απάντηση λοιπόν η δική μας έχει δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο έχει να κάνει με ένα πρόγραμμα, δικό μας πρόγραμμα, όταν λέω ελληνικό πρόγραμμα με προσανατολισμό και στην Ευρώπη. Ναι, το οποίο έχει μια σειρά μέτρα. Επαναφορά τη 13η σύνταξη. Δεν είναι πρόγραμμα ανεξιακό πάντως. Είναι ένα πρόγραμμα παραγωγών. Κάνετε μεγάλο λάθος. Για παράδειγμα, η Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι αναπτυξιακό πρόγραμμα. Η διαμόρφωση προγράμματος με κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα. Στην κοινωνική. Θα σας απαντήσω και για τα κεφάλαια. Στην κοινωνική οικονομία και στο δημόσιο. Ένα πρόγραμμα νέων θέσεων απασχόλησης είναι αναπτυξιακό πρόγραμμα. Όταν έχεις τη δυνατότητα να ξαναβάλεις μέσα στο παιχνίδι τους αγρότες που δεν έχουν να καλλιεργήσουν, τους μικρομεσαίους, τους οποίους πρέπει να τους ρυθμίσουν, τι μπορούμε να κουβεντιάσουμε με τους θεσμικούς, δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το ζήτημα της ρύθμισης του χρέους, που εμείς μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία με τη δική μας παραδοχή ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Αφού καταργήσετε το μνημόνιο. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτή η παραδοχή υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν το λέτε πια. Είναι δυνατόν να το συζητάμε αυτό το πράγμα. Εμάς βάση της πολιτικής μας είναι ότι η πολιτική λιτότητα εσωτερικής υποτίμησης που πήρε το όνομα του μνημονίου είναι και λάθος και καταστροφική και εγκληματική. Και τελειώνει. Και εγκληματική. Με το ΣΥΡΙΖΑ αυτή η πολιτική. Βεβαίως. Με ποιο τρόπο, αυτό συζητάμε. Πρώτο θετικό σοκ κανονικότατα θα τελειώσει και πραγματικά θα τελειώσει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης σε εφαρμογή. Μα εγώ κατανοώ και λίγα. Κύριε Βίτσα, επιστρέφουμε για να μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Έλατε.